από πέρσι το καλοκαίρι διεξάγεται στο εφετείο Αθηνών η δίκη της Χρυσής Αυγής στο δεύτερο βαθμό και μάλιστα τις μέρες αυτές εξετάζεται ξανά η επίθεση του Χρυσαυγήτικου Τάγματος Εφόδου κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ μία εβδομάδα πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς εδώ για ποιο λόγο γίνεται ξανά αυτή η εξέταση, γιατί εξετάζονται δηλαδή ξανά αυτοί οι μάρτυρες, τη στιγμή που η υπόθεση όλος αδικαιολογείται σίγουρα κατά τη γνώμη μας, υποβιβάστηκε σε πλημέλημα, σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και εν τέλει παραγράφηκε, και άρα τι θα προσφέρουν αυτοί οι μάρτυρες. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι το δικαστήριο αυτό είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικό όπως και το πρώτο, καθώς η απόφαση αυτή θα είναι η τελεσίδικη, δηλαδή θα είναι αυτή που θα κρίνει την απόφαση από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου και εν τέλει θα καθορίσει τους τελικούς ενόχους και τις ποινές. Η προσφορά λοιπόν της υπόθεσης μας έγκυται ότι σε αυτήν, στην επίθεση κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, αποδεικνύεται με αρτιότητα ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη υπόθεση, τόσο η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής όσο και ο ναζιστικός χαρακτήρας. Πριν πούμε περισσότερα εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ονομάζουμε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, διότι η δράση των συγκεκριμένων των εξεταζόμενων αδικημάτων, της δολοφονίας του αντιφάσιστα μουσικού Παύλου Φίσα, που είναι η σημαντικότερη εξ αυτών, της απόπειρας κατά των Αιγυπτίων ανθρωποκτονίας κατά των Αιγυπτίων αλληεργατών, του ΠΑΜΕ, της δολοφονίας του Ζα Λουκμάν, των επιθέσεων σε στέκια αντιεξουσιαστών και κατά προοδευτικών ανθρώπων, οι δράσεις αυτοί δεν έδρασαν αυτόνομα ή αυτόβουλα, αλλά ως οργανωμένα μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ενεργώντας στα πλαίσια των εντολών της ηγεσίας και της απαραίτητης ιεραρχίας και πειθαρχίας της οργάνωσης, πειθαρχία και ιεραρχία που πιάνει από το απλό μέλος ως τον πυρηνάρχη και από τον περιφερειάρχη βουλευτή ως τον αρχηγό, και το κίνητρο αυτό δεν είναι άλλο παρά η εφαρμογή της αποκρουστικής ναζιστικής ιδεολογίας που στοχοποιεί ως εχθρούς τους κομμουνιστές, τους ταξικούς συνδικαλιστές, τους αντιφασίστες, τους προοδευτικούς ανθρώπους. Με άλλα λόγια, οι δράστες αυτοί δεν οθήθηκαν σε συγκεκριμένες πράξεις από κάποια ατομική αντικοινωνική συμπεριφορά ή ροπή προς εγκληματική δράση, αλλά ως μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης, ως στρατιώτες αυτούς υπακούοντας τα κελεύσματά της, τα οποία κελεύσματα έχουν σαφή αναφορά στη ναζιστική ιδεολογία της οργάνωσης αυτής. Με βάση όλα τα παραπάνω, όλοι παραπάνω οι αντίθετοι, είναι εχθροί της Χρυσής Αυγής, πρέπει να ιτηθούν όχι βέβαια στα πλαίσια ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αλλά να τσακιστούν μέσα από τη βιολογική του εξόντωση. Εννοείται ότι η σπουδαιότερη από τις υποθέσεις είναι η ανθρωποκτονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, η οποία αποτέλεσε και το έναυσμα, ώστε όλες οι λοιπές υποθέσεις, που λίγο πολύ ως τότε θεωρούνταν ως μεμονωμένες, να εξεταστούν κάτω από το πρίσμα της εγκληματικής οργάνωσης, να γίνει δηλαδή αντιληπτό ότι πράγματι προέρχονται από ένα ενιαίο κέντρο που συμπίπτει με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Ως τότε, η αυτουργή της επίθεσης κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και η αυτουργή κατά της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του Αμπουζίτε Μπάρα και των άλλων Αιγυπτίων αλληεργατών κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι και ελεύθεροι στο πέραμα, έχοντας την αίσθηση της παντοδυναμίας, της ασυλίας, της ατιμορρησίας, όχι άδικα, αφού ως τότε το σύστημα λίγο πολύ τους χαΐδευε και τους προστάτευε. Στις 12 προς 13 Ιανουαρίου λοιπόν, του 2013, ομάδα αποτελούμενη από τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του Σωματείου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης ξεκίνησε ανακόνα φυσοκόλληση για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Φτάνοντας στο ύψος των ναυπηγείων Παπύλα, δύο ομάδες από 20 έως 25 άτομα η κάθε μία κατεβαίνουν από δύο στενά, απόλυτα οργανωμένες και συντεταγμένες, αποκλείουν την ομάδα των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, κρατώντας πέτρες, στυλιάρια, ρόπαλα, πολλά από τα οποία έχουν μεταλλικές απολύξεις, καρφιά ή λάμες, περικυκλώνουν την ομάδα του ΠΑΜΕ σαν τόξο. Αποκλείουν κάθε διαφυγή, φωνάζουν να βγει μπροστά ο επικεφαλής του συνδικάτου, ο Σωτήρης Πουλικόγενης, και αφού βγαίνει μπροστά, αρχίζουν να φωνάζουν ότι εσείς τελειώσατε από το λιμάνι, ότι εδώ κάνουμε κουμάντο εδώ, ότι είμαστε εμείς οι επικεφαλής της Χρυσής Αυγής στο πέραμα και κάνουμε κουμάντο. Και άρχισαν να βρίζουν, να χτυπάνε τα κοντάρια με δύναμη στο έδαφος για να δρομοκρατήσουν. Κατόπιν κίνηση των επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου της Χρυσής Αυγής, αρχίζει η επίθεση με όλα τα παραπάνω όπλα, με συνέπεια τον τραυματισμό 9 μελών του ΠΑΜΕ. Ο στόχος της επίθεσης είναι φυσικά το σωματείο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Δεν υπάρχουν προσωπικά ή προηγούμενα με τα θύματα, αλλά χτυπήθηκαν ακριβώς λόγω των ιδιωτήτων τους ως κομμουνιστές συνδικαλιστές και μέλη του ταξικού σωματείου της ζώνης. Καθώς ακριβώς λόγω αυτής της πρωτοπόρας διεκδικητικής και αγωνιστικής τους δράσης είχαν μπει στο μάτι των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Θυμίζουμε εδώ ότι βρισκόμαστε στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, με την σχεδόν νομοθετική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου το Σωματείο πάλευε να επιβάλλει εν της πράγμαση
τους όρους της Λογικής Σύμβασης του 2009, αναφορικά με τα μεροκάματα, τις ενιαίες συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες υγιεινής κτλ. Και ήταν ένα σωματείο που για το λόγο αυτό είχε τεράστιο κύρος στην κοινωνία του Περάματος, του Κερατσινίου και στις γύρω περιοχές. Που όταν για παράδειγμα το σωματείο έλεγε απεργία, δεν έπεφτε ούτε σφυριά στη ζώνη, που είχε μέρημνα για τους ανέργους, που σφράγιζε δελτία ασθενείας, ανέργων, ακόμα και με μεδυνικά ένσημα, με εκδηλώσεις για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, για τα δημοκρατικά δικαιώματα στον τόπο δουλειάς, με συνεχείς γενικές συνελεύσεις που κινητοποιούσαν τον εργατό κόσμο της ζώνης. Ακόμα και ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων παραδέχονται αυτή τη δράση και μάλιστα κάποιους από αυτούς είχε βοηθήσει προκειμένου να πάρουν τα δουλευμένα από την εργοδοσία. Ωστόσο, οι ίδιοι εκείνο το βράδυ παρατάχθηκαν ως μπλοκ μέλη του Τάγματος Εφόδους Χρήσης Αυγής απέναντί τους με σκοπό τη βιολογική τους εξόντωση. Επειδή λοιπόν όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργοδότες δεν μπόρεσαν να βάλουν άλλους τρόπους στο χέρι το σωματείο, το είχαν προσπαθήσει τα προηγούμενα χρόνια με βιομηχανία αμηνήσεων, με αντισωματείο, με παράταξη εντός σωματείου κτλ., επιστράτευσαν τη Χρυσή Αυγή, με την οποία ταυτίζονταν στις απόψεις ότι για την ανεργία φταίνε τάχα τα υψηλά μεροκάματα, φταίνε τάχα οι απεργίες, φταίει τάχα η δράση του σωματείου που τρομοκρατεί. Έτσι, η επίθεση στο σωματείο ήταν κομμάτι της έντονης ταξικής σύγκρουσης μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων, μεταξύ εργατικής και αστικής τάξης στη ζώνη, στην οποία σύγκρουση φυσικά η ναζιστική Χρυσή Αυγή ως παιδί του συστήματος, ως μαντρόσκυλο του συστήματος, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ των εργοδοτών και κατά των εργαζομένων. Το ταξικό αυτό χαρακτηριστικό και η ιδιότητα των Ναζί ως παιδί του συστήματος και η σιδερένια γροθιά αυτού είναι περισσότερα εμφανής, δεν λείπει βέβαια και από όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάζονται, αλλά είναι περισσότερα εμφανής στην επίθεση κατά του ΠΑΜΕ. Ιδιαίτερα επίσης εμφανής είναι και εδώ, λόγω του μεγέθους του στόχου, δηλαδή κατά του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, και λόγω της οικονομικής αξίας της ζώνης, το γεγονός ότι η επίθεση αποτέλεσε κεντρική επιλογή της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Ότι αποφασίστηκε, δηλαδή οργανώθηκε, σχεδιάστηκε από την ηγεσία αυτής και εκτελέστηκε από το Τάγμα Εφόδιος Χρυσής Αυγής, που σαν γνήσια ναζιστική οργάνωση δρά απόλυτα ιεραρχικά. Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία. Ο Μουλιανάκης, πυρηνάρχης του Περάματος Χρυσής Αυγής, κείμενό του λέει για το κίνημά μας. Εννοείται βέβαια πως όταν μιλάμε για το λαό μας, εξαιρείται η θλιβερή εκείνη μειοψηφία των αναρχοκομμουνιστών και των λοιπόν μηδενιστικών και εθνοκτόνων θεωριών, όπως είπαμε παραπάνω, που αποτελούν μολυσματικά στοιχεία και ως τέτοια θα αντιμετωπιστούν όχι πλέον διαμέσου της συμμόρφωσης, αλλά δια της πυγμής και της στιγμής επιβολής. Έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε τίποτα από αυτά τα παράσιτα, τα οποία από λάθος φύσης φέρουν τον τίτλο του Έλληνα. Σαφές λοιπόν εδώ ποιοι είναι απέναντι ακριβώς από το εντός εισαγωγικών κίνημά τους. Η Λαγός και Παναγιώταρος και Μίχος προαναγγέλνουν το χτύπημα ένα μήνα πριν, στις 8-8 του 2013, στη ζώνη, όπου εμφανίστηκαν σε καντίνα με φουσκωτούς και με μια χούφτα εργαζομένους και δηλώνουν ότι οι λακέδες του ΠΑΜΕ θα εξαφανιστούν από τη ζώνη, ότι το απόστημα του ΠΑΜΕ θα σπάσει και εργατοπατέρες και οι λακέδες του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ θα πεταχτούν στη θάλασσα. Έτσι, η επίθεση είναι προαναγγελμένη και προαποφασισμένη. Και σε ζωντανό χρόνο, μάλιστα, καθοδηγείται από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, όπου ο Λαγός στέλνει μήνυμα ακριβώς λίγο πριν την επίθεση στον Πατέλιο. Ο Πατέλης είναι ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, που λέει «Και πολύ καλά έκανες. Παρεπιπτόντως μάλλον θα φάνε γερό πέσιμο τα κουμούνια σήμερα στο Πέραμα. Έχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τάσος καμιά τριανταριά και πάνε από εκεί». Άρα η ηγεσία της Χρυσής Αυγής γνωρίζει από πριν την επίθεση που είναι σχεδιασμένη από την τομιακή οργάνωση της Χρυσής Αυγής του Περάματος και ο Πανταζής, ο επικεφαλής, έχει πάρει την έγκριση του Λαγού ως μέλος της ηγεσίας της. Τα μηνύματα φυσικά δείχνουν τη γνώση και καθοδήγηση του Λαγού, αλλά και το γεγονός ότι για να γίνει κάτι στη Χρυσή Αυγή, για να κινητοποιηθεί κάτι, χρειάζεται την έγκριση και καθοδήγηση της ηγεσίας που φτάνει φυσικά ως τον αρχηγό, χωρίς την οποία έγκριση το Τάγμα Εφόδου δεν δρά. Και αμέσως μετά φυσικά έχουμε τα μεθεόρτια του Λαγού με το πρωτοπολί καρό του Δεβελέκο, όπου λέει ο Λαγός ότι φίλε, τσακίσαμε, λέει μια άλλη λέξη, δεν χρειάζεται να την πούμε, τα κουμούνια σήμερα σε Νίκαια και Πέραμα. Βγήκαν για φυσοκολλήσεις και τους μακελέψαμε, παράτησαν τις κόλλες και τρέχαν. Στο Πέραμα πιο σοβαρά, καμιά σαρανταριά από δάφτους και τους τρέχουν οι δικοί μας. Φίλε, πολύ ξύλο, τους σπάσαν 10 μάξια, τους τσακίσανε. Τέλος, ο Λαγός και ο Πανταζής, ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Χρυσής Αυγής, έχουν πλήθος επικοινωνία με μηνύματα και κλήσεις, λίγο αμέσως πριν και αμέσως μετά την επίθεση μέσω κινητών. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η υπόθεση της επίθεσης στο ΠΑΜΕ, παρά τη σίγουρα μη ορθή κατά τη γνώμη μας μετατροπή της κατηγορίας από όμπρα στα ανθρωποκτονίας, σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραμένει μια από τις σπουδαιότερες του κατηγορητηρίου,
Παραμένει επίσης στο κάδρο της έρευνας εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αποκαλύπτει με τον πλέον καθαρό τρόπο την καθοδήγηση των τραγμάτων εφόδους Χρυσής Αυγής από την ηγεσία της, το μίσος για το εργατικό και το λαϊκό κίνημα, τη σχέση της ναζιστικής οργάνωσης με τους εργοδότες και φυσικά το βρώμικο και συστημικό της ρόλο. Σε ένα σημείο βέβαια της παραπκά πάνω συνομιλίας του λαγού με τον Δεβελέκο, λέει ο τελευταίος ο Δεβελέκος, ότι είναι ωραίο το πέραμα, ρε φίλε. Σε λίγο θα έχει νέα και από Κορυδαλό. Δυστυχώς αυτό που είπε ο Δεβελέκος, ότι θα έχει νέα και από Κορυδαλό, επαληθεύτηκε όταν μια εβδομάδα μετά δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας σε κοντινή περιοχή, δηλαδή στο Κερατσίνι, σε όμοια επίθεση με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά όπως και στο Πάμε. Ένα χρυσαυγίτικο τάγμα εφόδου συγκεντρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο με έγκριση της ηγεσίας, κρατώντας τα ίδια δολοφονικά όργανα και με συνδυασμένες επιθέσεις κατάφεραν να απομονώσουν τον Παύλο, που προσπάθησε ο ίδιος να μείνει και να προστατεύσει τους φίλους του, τον αποδυνάμωσαν και τον κατέστησαν εύκολο στόχο του δολοφόνου Ρουπακιά. Ο Παύλος όμως, ο αντιφασίστας μουσικός, ο στοχοποιημένος και ο ίδιος από τη Χρυσή Αυγή, ο εργάτης ο ίδιος και γιος εργάτη, το παιδί της Μάγδας και του Μαστροτάκη, μέλος του σωματείου και ο ίδιος της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εν τέλει προστάτευσε εκείνη το βράδυ όχι μόνο τους φίλους του αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, καθώς με το ανάστημα που όρθωσε απέναντι στους φασίστες δολοφόνους το εκείνο το βράδυ, υπάρχει ένα στίχος του που λέγεται «Όρθιος σε δημόσια θέα», έβαλε φρένο στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και οδήγησε με την πρωτόδικη απόφαση και κάτω από το τεράστιο βάρος του αποδεικτικού υλικού τους φυσικούς αυτούργους, τα μέλη και τους καθοδηγητές της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, και το ίδιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει και θα γίνει και στη δευτεροβάθμια δίκη.